Μια μέρα πήρε ο Ιησούς τους μαθητές του και επήγαιναν ως συνήθως για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Έπρεπε να περάσει από ένα χωριουδάκι, από το χωριό της Ναΐν. Όταν έφτασε λοιπόν εκεί την είσοδο περίπου του χωριού, συνάντησαν μια θλιβερή εικόνα. Όλος ο κόσμος μαζεμένος συνόδευε ένα νεκρό παλικάρι, ένα νεαρό παλικάρι. Και ήταν όλο το χωριό εκεί. Και δάκρυσαν όλοι, όλοι έτρε. Όλοι ήταν πονεμένοι. Συνόδευαν κατ' ουσίαν μία τύρα που τον είχε μονάκριβο αυτό το γιο. Και δεν είχε τίποτα άλλο στη ζωή. Ήταν το παν, το παλικάρι αυτό για εκείνη. Δεν ήξερα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον έκλαιγαν πιο πολύ. Για το παλικάρι που φύγε ή για τη χαροκαμένη μάνα που ήταν ο μοναδικός της θησαυρός. Και ξέρετε τι σημαίνει. Όλοι είστε μάνες και καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει να έχεις ένα γιο, μονάκριβο, μοναχό γιο και να σου πεθαίνει. Είναι πολύ θλιβερό. Πάρα πολύ άσχημο. Λες και χάνονται τα πάντα. Όλος ο κόσμος λοιπόν συνόδευε το νεκρό παλικάρι και προσπαθούσε να παρηγορήσει αυτή τη χαροκαμένη γυναίκα. Αυτήν την εικόνα είδαν οι μαθητές, αυτήν την εικόνα είδε ο Ιησούς. Και οι μαθητές δάκρυσαν. Και οι μαθητές λυπήθηκαν. Και οι μαθητές ήταν πολύ θλιμμένοι. Πιο πολύ όμως θλιμμένος ήταν ο Ιησούς. Γιατί? Γιατί αυτό το παλικάρι ήταν το δικό του παλικάρι. Εδώ το παλικάρι ήταν το δικό του δημιούργημα. Τότε το παλικάρι ήτανε το δικό του σπλάχνο. Μην νομίζετε ότι εσείς αγαπάτε πιο πολύ τα παιδιά σας από ότι τα αγαπά ο ίδιος ο δημιουργός τους. Και ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ένα με τον Θεό Πατέρα, ήταν ο δημιουργός αυτού του παιδιού. Και ο Πατέρας του τώρα κρατούσε την ψυχή αυτού του παιδιού στα χέρια. Κοίταξε στα μάτια αυτή τη χείρα. Κοίταξε τα δάκρυά της που έτρεχαν πολύ. Κοίταξε όμως σαν Θεός και μέσα την καρδιά της. Που λες και την είχαν μαχαιρώσει χιλιάδες φορές. Και ο πόνος αυτός της γυναίκας ήταν και δικός του πόνος. Μόνο που ήταν διαφορετική η αιτία. Αυτή έκλαιγε γιατί έχασε ένα παλικάρι. Εκείνος όμως έκλαιγε για τα χιλιάδες παλικάρια που πέθαναν στη γη. Ζώντας σε λάθος, με λάθος ζωή, ζώντας την αμαρτία. Που τώρα, στο ανέβασμά του στον ουρανό, διεκδικούσαν την ψυχή του, του κάθε ενός παιδιού, από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που δεν έζησαν σωστά, σεβόμενοι τον Θεό τους, σεβόμενοι τις εντολές του Θεού. Διεκδικούσαν την ψυχή τους οι δαίμονες. Εκείνη η χείρα έκλαιγε για το μονάκριβο της που χάσε. Και ο Ιησούς πενθούσε για τα χιλιάδες παιδιά που δεν μπορούσαν να ανέβουν αυτήν την σκάλα του ουρανού για να βρεθούν στο βασίλειο του ουρανού. Το βασίλειο που έκανε ο ίδιος ο Θεός Πατέρας για όλο του τα σπλάχνα. Αλλά που τα ίδια του τα σπλάχνα στη γη δεν φρόντισαν να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Και πιο πολύ δεν φρόντισαν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, οι ίδιοι γονείς, για να γνωρίσουν τον Θεό. Και πλεγμένα μέσα σε χιλιάδες λάθη, χωρίς μετάνοια, έκλαιγε η ψυχή του για αυτά τα παιδιά. Γιατί τώρα βασανιζόντουσαν στην άνοδό του στον ουρανό. Όταν ξέρεις σαν Θεός τι γίνεται. Όταν βλέπεις τα τελώνια τους δαίμονες να διεκδικούν μια ψυχή. Όταν βλέπεις με μοχτηρία να κατεβάζουν στον Άδη εκείνα τα παιδιά που δεν σεβάστηκαν τον νόμο της αγάπης και έζησαν με ασπλαχνία, χωρίς συμπόνια, κάνοντας κακό. Όταν έβλεπες εκείνα τα παιδιά που δεν σεβάστηκαν τους νόμους της αγάπης και έζησαν μόνο κατακρίνοντας τον άλλο, ευτελίζοντας με συκοφαντίες τον άλλο. Όταν έβλεπες όλα εκείνα τα παιδιά που αντί να αναζητούν τη χαρά, την αληθινή χαρά της αγάπης και της οικογένειας, ζούσαν με ασωτίες, σκανδαλίζοντας και πέφτοντας σε χίλιες δυο αμαρτίες, όλα αυτά τα παιδιά που χανούντουσαν έκαναν την καρδιά του Ιησού να πονάει, γιατί έξερε τι γινότανε. Έβλεπε αυτά που εμείς δεν βλέπουμε, που θα δούμε όμως στην άλλη τη ζωή. Και έτσι δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν εκείνη η θλίψη του Ιησού. Ήταν η θλίψη για το παλικάρι που έφυγε ή ήταν η θλίψη για όλα εκείνα τα παιδιά που εχανόντουσαν και δεν θα ποτέ δεν θα χαιρόντουσαν
το ουράνιο βασίλειο που έφτιαξε ο δικής του πατέρας για όλο του τα σπλάγματα. Σαν γιος του Θεού πονούσε με τον πατέρα του. Πονούσε όμως και σαν δημιουργός όλα αυτού τα σπλάγματα. Πλησίασε τη γυναίκα, την κοίταξε στα μάτια, της είπε μην κλαις. Ο κόσμος σταμάτησε. Αλλά αυτοί που κρατούσαν τον νεκρό σταμάτησαν. Πήγε πάνω από τη σωρό, άπλωσε τα θεϊκά του χέρια, άγγιξε τα δύο χεράκια, τα παγωμένα του μικρού παλικαριού, τα σφίξε μέσα στα δικά του χέρια, όπως φύγει μια μάνα το δικό της το μωρό μέσα στην αγκαλιά της και του είπε «Αγοράκι μου, σήκου πάνω». Μια κουβέντα απλή. Είναι η γλώσσα της αγάπης. Είναι η γλώσσα της ζωής. Είναι το μήνυμα, οι εντολές της καρδιάς που αγαπάνε. Μίλησε ο Θεός της αγάπης στο σπλάχνο του. Μίλησε η γλυκύτητα στον πόνο. Τα χέρια έσμιξαν του Θεού με του ανθρώπου. Και τότε μέσα από τα χέρια του διοχετεύτηκε η δύναμη της ζωής. Μέσα από τα λόγια του Ιησού διοχετεύτηκαν οι ηλιαχτίδες της χαράς. Και το παλικάρι άνοιξε τα μάτια του. Τα πρώτα μάτια που είδε δεν ήταν κανενός αλλού, ούτε καν της μάνας του που τον γέννησε, αλλά ήταν τα μάτια του δημιουργού του που του έδωσαν τη ζωή. Και τότε, και τώρα ξανά, και τότε όταν φύτρωνε η ψυχή του μέσα στην νήτρα της μητέρας του, αλλά και τώρα που του ξανά δίνε τη ζωή, του χαμογέλασε ο Ιησούς, χαμογέλασε και τον νεαρό παλικάρι και το βοήθησε σηκωθεί όρθιο να σταθεί. Όλος ο κόσμος έντρομος έβλεπε το μέγα θαύμα. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά μπροστά σου να συνοδεύεις ένα νεκρό και ξαφνικά αυτό το νεκρό παλικάρι να παίρνει ζωή. Γονάτισαν όλοι, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι δόξαζαν τον Θεό, άλλοι ευχαριστούσανε την δύναμη της αγάπης του Παντοκράτορα και φώναζαν όλοι «Μέγας προφήτης, εγείγεται». Θα παραμείνω εκεί. Θα αφήσω την χαρά μέσα στις καρδιές τους ακόμα να πάρει. Θα αφήσω την δοξολογία του Θεού ακόμα σαν ιαχή να διασκορπίζεται σε όλο το σύμπαν από τότε μέχρι και σήμερα. Και θα έρθω σε εμάς. Σε εμάς που όλοι έχουμε παιδιά. Γιατί όλοι σας έχετε παιδιά. Και όλοι σας έχετε αυτήν την αγάπη στο παιδί σας. Εξάλλου, τι θα μπορούσε περισσότερο μια καρδιά μητρική ή πατρική να την κάνει να πληγωθεί όσο όταν δει ότι το παιδί του υποφέρει. Ποιος είναι εκείνος που δεν θα λυγίσει μπροστά στον πόνο του παιδιού του. Αντέχουμε πιο εύκολα τον πόνο του συντρόφου, αλλά πολύ δύσκολα αντέχουμε τον πόνο του παιδιού. Και εδώ τώρα είναι το μέγα μήνυμα. Ελάτε να μπούμε ξανά στην καρδιά του Ιησού για να δούμε τον πόνο εκείνου και τον πόνο το δικό μας. Εμείς πονάμε αν το παιδί μας έχει δυσκολίες. Αν κάποτε αρρωστήσει, αν κάποτε δεν τα καταφέρει τόσο καλά στα γράμματα, εάν, ένα σωρό πολλά εάν, αλλά πολύ μικρά. Ανάξια λόγου πολλές φορές. Όμως εκείνος αγωνιά πάντα για ένα μοναδικό πράγμα. Όταν ξέρει ότι η ψυχή του παιδιού του που έσπηρε μέσα στη μήτρα της μάνας, της κόρης του, υποφέρει. Και υποφέρει από τι? Υποφέρει από σύγχυση. Σύγχυση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων, η σύγχυση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε σύγχυση χάνεται. Όταν δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια χάνεται. Όλοι ρωτάνε, αλήθεια αυτό είναι το σωστό? Πάτε τι πρέπει να κάνω? Δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, ρωτάει τι πρέπει να κάνω. Πάτε αυτό που κάνω, άραγε στο αρέσει του Θεού. Και όλοι αναρωτιούνται, τι είναι τελικά σωστό, ποια είναι η αλήθεια? Αλήθεια. Ποιος ξέρει τι είναι η αλήθεια? Ποιος ξέρει όταν το μυαλό του βρίσκεται σε τόση σύγχυση που να μην ξέρει ποιο είναι το σωστό μέσα στο δικό του σπίτι? Όταν βλέπεις να διαφωνούν τα αντρόγυνα και λέει η γυναίκα όχι αυτό πρέπει να γίνει, λέει ο άντρας όχι αυτό πρέπει να γίνει, όταν λέει η γιαγιά όχι αυτό πρέπει να γίνει, όταν λέει ο παππούς όχι εκείνο πρέπει να λέει, τελικά ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Ποια είναι η αλήθεια? Τόση σύγχυση φοβερή που να μην ξέρουμε ακόμα και εμείς οι χριστιανοί
Ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το αληθινό που πρέπει να πράξουμε μέσα στο σπίτι, απέναντι στο δικό μας το παιδί. Μέσα σε τέτοια σύγχυση δεν υπάρχει φόβος το παιδί να χαθεί. Σας ρωτώ. Μέσα σε μια τέτοια σύγχυση που άλλα λέει ο πατέρας, άλλα λέει η μάνα, άλλα λέει το παιδί, άραγες, θα βρει τον δρόμο του αυτό το παιδί. Θα βρει τον δρόμο της αλήθειας. Και ποια είναι η αλήθεια? Θα πάρω τη βασική αλήθεια. Θα πάρω τη βασική αλήθεια, το βασικό χρώμα της αλήθειας. Υπάρχει άλλη ζωή. Η βασική. Το βασικό χρώμα με το οποίο κάνεις τα πάντα. Υπάρχει άλλη ζωή? Πιστεύετε ότι υπάρχει? Πιστεύετε ότι υπάρχει? Αν πιστεύετε ότι υπάρχει, γιατί δεν ζείτε τότε αληθινά? Αν πιστεύετε ότι υπάρχει άλλη ζωή, στην οποία εκεί όλοι μαζί θα βρεθούμε, μέσα στο περιβόλι του ουράνιου βασιλείου, μέσα στην αγκαλιά του ίδιου του Θεού, γιατί τότε ζείτε σαν να μην υπάρχει άλλη ζωή? Τα λόγια σας δεν συμβιβάζονται με τη ζωή σας. Όταν κανείς πιστεύει ότι αυτή η ζωή είναι τόσο μηδαμινή και τόσο μικρή, τόσο κοντή, που θα αντέξει πόσο, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 χρόνια, 100 χρόνια, μέχρι εκεί, από πολλές φορές λέμε καλάπια, μέχρι 100 καλά είναι. Συγκρίνεις αυτήν την αιωνιότητα των άπειρων χρόνων της ζωής με τα 100 χρόνια που πέρασες και κάνεις και ζεις τόση μεγάλη αγωνία και λες, αχ το παιδί μου, πρέπει να σπουδάσει, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να γίνει άξιος άνθρωπος στην κοινωνία, να βγάλει το ψωμί του, να είναι δυνατό, να είναι έξυπνο κτλ. Να βρίσκεται πάνω από όλους. Παιδεύεις το παιδί σου με αυτά τα δεδομένα πλέον σήμερα. Του δίνεις εφόδια, γιατί? Τι του δίνεις εφόδια? Για να ζει με αγάπη ή για να ζει με ξυπνάδα? Να ζει με καλοσύνη ή να ζει με πονηριά και να είναι πάνω από τους πάντες? Τι του δίνεις, τι εφόδια του δίνεις? Όταν συνέχεια το βοηθάς, αντί να μνημονεύει τον Θεό Δημιουργού του, που εσύ δεν τον μνημονεύεις, να ασχολείται όλη την ημέρα με όλα τα άλλα, τα ψεύτικα και μηδαμινά. Και εγώ τώρα σε ξαναρωτώ, καλά βρε Χριστιανέ μου, πιστεύεις την άλλη ζωή? Πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στην άλλη ζωή. Τα λόγια σου δεν συμβιβάζονται με τη ζωή σου. Μια μέρα τον Θεό δεν του είπες ευχαριστώ. Μια μέρα δεν γονάτισες με τα παιδιά σου να πεις στο παιδί σου, ξέρεις τι, παιδί μου, εγώ μπορώ να σε γέννησα. Αλλά υπάρχει ένας Θεός, Δημιουργός, που έκανε και εσένα και εμένα. Υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπάει, που έφτιαξε ένα πανέμορφο ουράνιο βασίλειο, μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί κοντά του. Έφτιαξε ένα ουράνιο βασίλειο και θέλει, παιδί μου, να πάμε εκεί, εμείς. Εγώ και εσύ και η μαμά σου. Θέλω να ζήσουμε όπως θέλει εκείνος. Και αυτό που μας ζητάει ο βασιλιάς δεν είναι τίποτα δύσκολο, ούτε καν άσχημο, ούτε καν θυσιαστικό. Είναι απλό της κοινή λογικής. Να ζήσουμε με αγάπη. Ακόμα και ο οποίος ανοήτως ξέρει ότι έχει ανάγκη την αγάπη για να επιμερίσει, για να ευτυχήσει, για να έχει τη στοιχειώδη χαρά. Και ο οποίος ανοήτως το ξέρει και δεν το ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί. Και δεν διδάσκουμε το παιδί μας γι' αυτό. Ποτέ μας, ειλικρά το λέω. Σπάνια, άτε να πω αυτή την οικονομία όρο, σπάνια, να γονατίσουμε το παιδί μας μαζί με τον σύντροφό μας και να πούμε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μας έδωσε αυτό το σπιτάκι, που μας έδωσε σαν δώρο σε εμάς τους γονείς το αυτό τον άγγελο. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Να πούσε ο Θεός ένα ευχαριστώ και βοήθησέ με, όπως εσύ είσαι γεμάτος αγάπη, έτσι να μεταδώσω στα παιδιά μου την αγάπη. Να έχουν καλοσύνη. Να κάνει ένας καλός τον άλλον. Σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησέ μας, πρώτα εμείς οι γονείς, να βάλουμε θου κύριε φυλακή το στόμα μου. Να βάλω έλεγχο στο στόμα. Γιατί, ό,τι έχει η καρδιά μου και ο νους μου Θεέ μου, δεν το ξέρει το παιδί μου. Αλλά ό,τι βγάζω στο στόμα μου το μαθαίνει. Το ακούει. Και από αυτό διδάσκεται. Ξέρεις τι μεγάλο πράγμα, σαν γονιός, να γονατίζεις, να λες το Θεό σου, σε εγκαιτεύω Θεέ μου, δώσ' μου σύνεση, σοφία, και τα λόγια μου να είναι γλυκά, δικά σου λόγια. Όπως εσύ με αγαπάς, έτσι και εγώ από τα χείλη μου να βγάζω λόγια αγάπης στο παιδί μου. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό που γονατίζουν οι γονείς. Ποιος σήμερα γονιός γονατίζει? Ποιος σήμερα γονιός γονατίζει για το παιδί του? Μου λέτε ότι αγαπάτε το παιδί σας. Θα μπορούσα να σας πω εύκολα, είστε ψεύτες.
Δεν αγαπάτε το παιδί σας. Το σώμα του παιδιού σας αγαπάτε. Γιατί δεν πιστεύετε στην ψυχή του. Γιατί αν πιστεύατε στην ψυχή του, θα είχατε αγωνία για την ψυχή του. Για το σώμα του καλά αγωνίζεστε. Να του δώσετε να φάει, να μεγαλώσει, να τον ντύσετε με ωραία ρούχα, να τον πάρετε έξω στις ασκήσεις, στα διάφορα, στο ποδόσφαιρο, στους πανού, να τον πάρετε το παιδί. Σας έχετε αγωνία γι' αυτό. Και η χαρά σου πιένει. Αχ, παίξαμε με το παιδί μου. Το πήρα βόρτα. Παίξαμε μαζί. Για την ψυχή του τι έχεις κάνει. Πώς λες ότι είσαι χριστιανός και πιστεύεις τον Θεό σου. Ένα Θεό που δεν βλέπεις και το πιστεύεις. Μα δεν πιστεύεις ότι το παιδί έχει ψυχή επειδή δεν τη βλέπεις. Δεν ξέρεις λοιπόν ότι αυτή η ψυχή από σένα ο Θεός αναζητάει πολλά. Σου τη χάρισε ο Θεός για να είσαι χαρούμενος εσύ. Αλλά θα την ξαναπάρει πίσω στο ουράνιο του βασίλειο. Για φαντάσου λοιπόν εσύ γονιέ, να μην έχεις διδάξει το παιδί σου το σωστό, να μην το έχεις μάθει να είναι γλυκό, να μην το έχεις μάθει να είναι σπλαχνικό, να μην το έχεις μάθει να ζει σωστά, με τιμιότητα στη ζωή του, τι λόγο θα αποδώσει το Θεό. Εγώ ερωτώ, τι λόγο θα δώσει το Θεό. Γι' αυτό αναρωτηθείτε αν είστε ψεύτες ή αληθινοί. Αν ζείτε αυτό που λέτε ή αν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Πώς ζει μια χριστιανική οικογένεια. Όταν σήμερα τα περισσότερα παιδιά βρίσκονται έξω από την εκκλησία. Πώς μπορεί να λέγεις ότι έχεις χριστιανική οικογένεια όταν βλέπεις το παιδί σου να ζει άθλια. Είναι φοβερό να πηγαίνεις κοντά στα σχολιά και εκεί να μαθαίνεις ότι τα παιδιά κάνουν ακόμα και σατανιστικές τελετές. Όταν εκεί μαθαίνεις ότι τα παιδιά το μόνο που σκέπτονται είναι όλα τα άλλα εκτός από το Θεό τους. Και όλα τα άλλα ξέρετε τι είναι. Εσχρά και κακοήθεια. Δεν έχετε βρεθεί σε σχολείο να βλέπεις μικρό παιδάκι του δημοτικού να βλαστημάει το ένα το άλλο. Και μάλιστα πολλές φορές να βλαστημάει και την ίδια την Παναγία και τον Χριστό. Και να ανατριχιάζεις. Βλέπετε και μπροστά σε ένα παιδί μια φορά. Πήγαμε να πάρουμε ένα παιδάκι από το σχολείο. Και εκεί τη στιγμή βλαστημούσε ένα μικρό παιδάκι το ένα το άλλο. Και έλεγε λόγια που εμείς οι μεγάλοι ντρεπόμαστε να τα πούμε. Και είπα μπράβο, τέτοιοι γονείς μάλιστα. Τι κατάφεραν αυτοί οι γονείς. Όλα έχετε καταλάβει ότι εξαρτώνται από τους γονείς. Θλίβεσαι άντρα, μα έχασε τη γυναίκα σου. Θλίβεσαι γυναίκα, μα έφυγε ο άντρας σου. Θλίβεσαι. Δεν έχεις θλιβεί ποτέ αλήθινα. Γιατί το μόνο που σε ένοιαζε ήταν να περνάς ξεκούραστα. Ξέρεις γιατί ήθελες τον σύντροφό σου. Να σου κάνει. Αν είσαι γυναίκα, να σου φέρει ο άντρας σου χρήματα για να έχεις ό,τι θέλεις. Να αγοράσεις τα λούσα σου, να αγοράσεις τις δρόμες σου, να αγοράσεις τα φαγητά σου και να ζήσεις όπως θέλεις. Και αν είσαι άντρας, θέλεις μια γυναίκα να σου μαγειρέψει, να σου φτιάξει εκεί πέρα το σπίτι, να κοιμηθείς, να ικανοποιήσεις τα σαρκικά σου ένστικτα και τίποτα περισσότερο. Και εκεί σταμάτησε. Εκεί σταμάτησε ο όρος της οικογένειας. Αυτό είναι. Αυτό είναι τι, η διδασκαλία που δείχνει στα παιδιά σου. Και πόσες ανόητες γυναίκες, ακόμα και πνευματικές γυναίκες, φτάνουν στο σημείο καμιά φορά να λένε, αχ Θεέ μου, δώσ' μου σε παρακαλώ όταν παντρευτώ έναν άντρα να είναι έτσι, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Να είμαι σκληρός, για να υποφέρω, για να μαρτυρήσω κι εγώ σαν και εσένα. Πόσες γυναίκες έχω ακούσει σαν πνευματικός να παρακαλούν τον Θεό να τους δώσει άντρες σκληρούς, άντρες να μην κατονομάσω αυτά που λένε. Θυμάμαι μια που εφώναζε. Τα έχω δει αυτά, τα έχω ακούσει, τα έχω ζήσει. Μια εφώναζε. Θέλω να μου δώσεις ένα άντρα μέθησο για να τον βοηθήσω να σωθεί από το μεθύσι. Θέλω να είναι σκληρός, να είναι αυστηρός, να είναι, έλεγε ένα σωρό. Όταν παντρεύτηκε, επέτρεψε ο Θεός ο άντρας της μετά από ένα ξαφνικό γεγονός να τον ρίξει το μεθύσι. Επέτρεψε να αλλάξει ζωή, να είναι σκληρός. Και τότε ξέρετε τι παρακαλούσε. Θεέ μου, πάρ' το γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω Θεέ μου, πάρε τη ζωή μου. Αυτή η γυναίκα πέθανε πριν από λίγο καιρό με καρκίνο. Πέθανε. Στη γυναίκα πριν από λίγο καιρό. Και ο ίδιος ο Θεός τώρα ρωτούσε, κόρη μου, αντί να πεις γεννηθεί του το θέλημά, αντί να πεις ας γίνει το θέλημά σου Θεέ, αντί να μου ζητήσεις έναν άντρα καλό, έναν άντρα ευλογημένο, έναν άντρα σπλαχνικό, να γίνει πρότυπο στα παιδιά σου, τι μου ζήτησες να σου δώσω. Αυτό που σου δώσα. Και τώρα υποφέρεις. Και έχει γίνει, όχι μόνο για σένα το μαρτύριο, αλλά και για το παιδί σου το πιο κακό παράδειγμα. Μια άλλη το ίδιο εφώναζε. Θέλω να μου δώσει άντρα, να είναι κριτικός, να είναι αστυνομικός, να είναι το ένα, να είναι το άλλο, να είναι το παράλληλο κτλ. Τι θα δώσει ο Θεός. Μαρτυράει τώρα.
Υποφέρει, ζητάει, Θεέ μου, απάλλαξέ με, δεν αντέχω άλλο. Πόσο ανόητοι πολλές φορές είμαστε να ζητάμε από το Θεό πράγματα που δεν έχουν αξία, που δεν είναι σωστά. Αντί να λέμε, Θεέ μου, ας γίνει το θέλημά σου. Το μόνο που ξεχάσαμε σαν οικογένειες είναι να λέμε όλοι, ας γίνει, Θεέ μου, το θέλημά σου. Θέλεις, γονιέ, να σώσεις το παιδί σου και ποτέ δεν άφησες τον εαυτό σου ούτε με απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτε με απόλυτη υπακοή, ούτε με απόλυτη αγάπη στον Βασιλιά Θεό σου. Πώς θα μεταφέρεις εσύ στο παιδί σου τώρα αυτήν την αγάπη, πώς θα μεταφέρεις την εμπιστοσύνη στο παιδί σου που τη στιγμή που εσύ δεν την έχεις, λες, μα τα χάσα, διαλύθηκε η οικογένειά μου. Ποιος την διάλυσε, εσύ την διάλυσες. Γιατί ποτέ δεν σεβάστηκες, ποτέ δεν σεβάστηκες τον Θεό σου. Ποτέ δεν γονάτισες με αγάπη να τον εκεδέψεις για το καλό, για τα παιδιά σου. Πέστε μου, ενώ μιλάμε για τον Θεό και τον αγαπάμε και λέμε, αχ, ο Θεός, παιδί, εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε, υπάρχει, είναι δυνατός, μας διαφανταίνει. Πότε πήραμε μια κοινή διαθήκη, να την ανοίξουμε και να διαβάσουμε οικογενειακά όλοι μαζί το Λόγο του Θεού, πέστε μου πότε. Πέστε μου μια οικογένεια που σήμερα έχει κοινή διαθήκη στο σπίτι της, όχι στα ράφια της. Υπάρχουν ακόμα μερικές που έχουν ξεχασμένες κοινές διαθήκες στα ράφια. Ποια οικογένεια έχει να ανοίξει, να διαβάσουμε το παιδί της με τον άντρα της, ένα κομμάτι και να οφείλει να πούν δύο κουβέντες. Εάν τους πείτε, δέστε τι Σύρια λέγει, τρέχουν όλοι με γρηγοράδα, ποιος θα πρωτογράφει να ανοίξει το κουμπί της τηλεόρασης. Κέρδισε ο Σατανάς μέσα από την τηλεόραση, κέρδισε ο Ασπόρος μέσα από την τηλεόραση, κέρδισε τα πάντα και εμείς είμαστε χαμένοι μέσα στο σπίτι. Με δυσκολία θα συγκροτηθεί σαν οικογένεια 10 λεπτά να προσευχηθούν, 10 λεπτά να εκετέψουν τον Θεό τους. Όμως, ώρες απεριόριστες είναι αναμένη αυτή η καταραμένη τηλεόραση για να μεταφέρει την κατάραση μέσα στις ψυχές μας. Και όμως, τι να κάνουμε, αυτή τη ζωή θα τα κλείσουμε κιόλα. Και βέβαια θα τα κλείσεις. Γιατί κάποιος άλλος ήδη σου έχει κλείσει τον παράδεισο. Ο ίδιος ο σπόρος που στέκεται εκεί μπροστά και σε εκπαιδεύει στον κακό και σε εκπαιδεύει στην ανομία. Γιατί μη μου πείτε ότι η τηλεόραση έχει αγαθά προγράμματα να βοηθήσει τα παιδιά. Όταν κάθεσαι να δεις παιδικά προγράμματα και βλέπεις μονάχα σατανικές φάτσες μέσα σε αυτά τα δίθεν κινούμενα σχέδια των παιδιών. Με τι εκπαιδεύετε τα παιδιά σας? Πέστε μου με τι. Με τον ίδιο τον νεοσπόρο. Ποιοι γίνονται αυτή τη στιγμή ευκαιρία, αφορμή, τα παιδιά να πάνε εύκολα στην αγκαλιά του νεοσπόρου? Ποιοι, οι εχθροί σας? Οι ίδιοι οι γονείς? Είναι ψέματα αυτά που λέω? Μπορεί εσείς να διαμαρτύρεστε. Αλήθεια σας λέω, είναι τόσα πολλά παιδιά, χιλιάδες τα παιδιά που είναι μακριά από τον Θεό, που το ξεκίνημα του ψευδοπροφήτη και του αντίχριστου, όλα αυτά τα παιδιά θα χαθούν. Γιατί είναι τόσο ευάλωτο. Εύκολα έχουν παρασυρθεί μέσα από την τηλεόραση. Εύκολα έχουν παρασυρθεί μέσα από τα κομπιούτερ που έχουν γίνει χειρότερα από την τηλεόραση. Γιατί όταν θα μπει στο ίντερνετ έχεις τη δυνατότητα να δεις άσχημα πράγματα πιο φοβερά από την τηλεόραση, που ούτε η τηλεόραση δεν τα δείχνει. Έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις μέσα από τα κομπιούτερ και μέσα από τα κινητά. Δεν πρόκειται ποτέ να δεις ένα παιδί χωρίς κινητό. Και μην πω ότι στα κινητά βλέπουν μονάχα τα καλά. Ξέρω πολλά παιδιά και μου λένε τι βλέπουν και καταλαβαίνω τι γίνεται. Γι' αυτό λέει και ο Θεός ότι αυτά τα τρία παιδί μου, αν δεν τα κόψετε τώρα, σε λίγο θα είσαστε τόσο δεμένοι που θα σας παρακολουθούμε από αυτά τα τρία. Από πολύ καιρό σας είχα μιλήσει για τις διαδραστικές τηλεοράσεις. Θα νομίζετε ότι βλέπετε εσείς. Λάθος, αυτά σε βλέπουνε. Δεν τη βλέπεις εσύ. Εσύ θα βλέπεις μία κίνηση, εσύ θα βλέπεις ένα έργο. Αλλά αυτοί θα σε βλέπουν ποιος είσαι και τι κάνεις. Θα ξέρουν τα πάντα. Το ίδιο θα είναι τα κομπιούτερ. Δεν υπάρχει κομπιούτερ χωρίς ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον κινητό. Όπου θέλεις κρύψου, θα σε βρουν. Γι' αυτό και επειδή οι γονείς οι πολλοί, σας το λέω αυτό, είμαστε στη δίνη των ανατροπών. Ο χρόνος αυτός που περνάμε είναι τρομακτικός χρόνος. Μην βλέπετε που ο Θεός καθυστερεί ακόμα το μεγάλο κακό που έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει υπογραφτεί ο πόλεμος. Έχει γραφτεί ο πόλεμος, σας το ξαναλέω. Έχει υπογραφεί ο πόλεμος. Λες όμως και ο Θεός καθυστερεί ακόμα εκείνο που θα πατήσει τη σκανδάλη. Γιατί μπας και μέσα από αυτά τα λόγια, μπας και μέσα από τα κηρύγματα που διακέντρωσε σε όλο τον κόσμο, να καθυστερήσει το κακό το οποίο έρχεται τόσο δρυμή και τόσο άσχημο. Είμαστε στη δίνη των ανατροπών, αδελφοί μου, το ξέρετε. Δεν θα ξεκινήσουν τα κακά, ξεκίνησαν τα κακά. Πολλοί μπορεί να μην το έχετε πολύ καταλάβει, γιατί σταδιακά είναι σαν την ίωση,
που σταδιακά έρχεται η ίωση μέσα, αρχίζει και φωνή και το καταλαβαίνεις, μέχρι να κορυφωθεί. Και εκεί πλέον να τρέχεις να ψάχνεσαι να βρεις αντιβίωση και χίλια δύο πράγματα είναι. Έχει αρχίσει. Αλλά σε αυτή τη δύσκολη θέση, το μόνο που με λυπεί πολύ είναι αυτά που είδαν τα μάτια μου για τον θάνατο πολλών παιδιών. Μακάρι, σας είπα πολλές φορές, να μην έβλεπαν τα μάτια μου αυτά που βλέπω. Αλλά μακάρι και να μην έκλαιγα για αυτά που σε λίγο θα κλαίμε όλοι. Πάρα πολλά παιδιά θα χαθούν. Και αυτό θα οφείλεται στην ανοησία των γονιών. Που αντί να τα βοηθήσουν να αγαπήσουν τον Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό, να μπουν στην καρδιά του Θεού για να τα φυλάξει ο Θεός, τα άφησαν έκθετα, μακριά από τον Θεό, και αυτή τη στιγμή βασανίζονται από τον εαυτό. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι μακριά από τον Θεό, έχετε την αίσθηση ότι θα έχουν τη δύναμη να πολεμήσουν τον Αντίχριστο όταν θα έρθει? Έχετε την εντύπωση ότι θα μπορούν να ομολογήσουν Θεό αληθινό που δεν τον έχουν μάθει γιατί εσείς δεν τους το μάθατε? Όλα αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, για να μην χαθούν οι ψυχές τους, ο Θεός θα επιτρέψει με άλλους τρόπους να φτάσουν γρήγορα κοντά του, στο βασίλειο του. Για να μην χαθούν οι ψυχές τους μέσα από την άρνηση του Θεού τους. Αυτά να τα προσέξετε. Είμαστε στη δίνη των ανατροπών. Είμαστε στην δίνη των ανατροπών. Τέτοιες ανατροπές που θα βλέπετε κάθε μέρα να ξεφυτρώνουν δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Θα ανατρέπονται πολιτικοί και πολιτικές. Πολλές φορές με θεμητά και αθέμητα μέσα. Θα βλέπετε πράγματα που ποτέ στο παρελθόν δεν μπορούσε κανείς να τα βάλει του κάτω στο μυαλό του. Θα καταστραφούν έθνη μεγάλα. Θα καταστραφούν αυτοκρατορίες μεγάλες. Η κάθε μια για πάρτι της θα πολεμάει για το κέρδος της και θα συγκρουστούν στα τέσσερα μέρα της γης τέσσερις μεγάλες αυτοκρατορίες. Της Ρωσίας, της Κίνας, της Αμερικής και της Ευρώπης. Θα βλέπετε πράγματα τρελά που θα λέτε Θεέ μου τι γίνεται τώρα. Και όλα αυτά γιατί φύγαμε μακριά από τον Θεό. Και όχι φύγαμε μακριά από τον Θεό, φύγαμε εκτός το ότι εσύ αν γονείς φύγαμε μακριά από τον Θεό, αφήσαμε τα παιδιά μας να χαθούν μέσα στην αγκαλιά του εσφόρου. Γονείς, πρόσκληση ηγετευτική μας κάνει ο Θεός να συνεύχουμε. Σας ξανά είπα πολλές φορές, πάρτε το Ευαγγέλιο και αρχίστε να το διαβάσετε στο σπίτι σας. Αγοράστε το που δεν το έχετε κάνει ακόμα πολύ. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, συζητάτε το με τα παιδιά σας, μιλάτε για τον Θεό σας. Γονείς, πείσετε με τα γλυκά σας πατρικά λόγια για την ύπαρξη του πιο γλυκού Θεού στα παιδιά σας. Να μάθουν ότι δεν κάνουν οτιδήποτε χωρίς εκείνο να τους δει. Τα πάντα εκείνος τα βλέπει. Βοηθήστε τα να ζήσουν κάτω από την παρουσία του Θεού. Βοηθήστε τα να έχουν καλούς λογισμούς. Γλυκιά καρδιά, γλυκό στόμα. Βοηθήστε τα αυτά τα παιδιά σας μια μέρα να μπουν τώρα να ξεκινήσουν και να μπουν μια μέρα μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί εκείνος θα τους δώσει το κουρέιο και τη δύναμη. Αυτά που έρχονται δεν τα έχει συλλάβει ανθρώπινος νους. Δεν θα ήθελα να μνημονεύσω αυτό που έλεγε κάποτε ο Κοσμάς ο Τωρός με ένα απλό στίχο που έλεγε μετά τον πόλεμο όλο αυτό τον γενικευμένο τον μεγάλο. Οι άνθρωποι θα ζώνονται με κλιματσίδες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό κλιματσίδα? Το αμπελιού αυτό, τα φύλλα. Τι σημαίνει αυτό? Και γιατί δεν το σχολιάζουν αυτό? Και γιατί δεν υπολογίζουν, δεν υποψιάζουν τι έρχεται? Όταν θα φτάσει ο άνθρωπος να μην έχει να αντιγεί, θα έχει να φάει? Από τι να φάει? Από αυτήν την ανοησία που ετοιμάζονται να ρίξουν και πυρηνικά? Ήταν τα μάτια μου να πέφτουν πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα πιο αργότερα, δεν ξέρω. Πάντως είναι τα μέτρα που πέφτουν πυρηνικά. Και κάτω στη γη δεν υπήρχαν νεκροί. Δεν υπήρχαν νεκροί. Γιατί είχαν ξερωθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι μικρού μεγέθους αυτός ο πόλεμος. Τον πυρηνικό. Δεν ξέρω αν. Απρόβλεπτο. Αυτή τη στιγμή θα δημιουργεί τέτοια φοβερή κατάσταση άσχημη σε παγκόσμιο επίπεδο. Που εκεί που βλέπετε ήσυχη την Αίγυπτο, θα βλέπετε να συγκρούεται μαζί με τη Συρία. Μέσα από αυτήν την σύραξη που θα υποδαβλίζεται από την Περσία, το Ισραήλ θα υποφέρει. Και όταν το Ισραήλ υποφέρει, οι απανταχού Εβραίοι ξεσηκώνουν τον κόσμο και γίνεται χαμός. Θα ζήσουν ξανά τη μεγαλύτερη θλίψη τους Ισραηλίτες. Θα την ξαναζήσουν αυτοί. Και μάλιστα θα τη ζήσουν όλος ο κόσμος. Γιατί σε ένα χώρο που πέφτουν ποινικά, που υπάρχει δυσπλαγή οικονομική, που οι άνθρωποι δεν έχουν χάσει τη στοιχειώδη αγάπη μέσα τους, πώς μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος?
Από τι θα τρως, από τα μολυσμένα, από τι, αφού θα τα έχουν μολύνει όλα. Θα έχουν μολύνει τους υδροφόρους ορίζοντας από κάτω, θα έχουν μολύνει τα τρόφιμα μας. Όλα θα γίνονται πλέον κατευθυνόμενα. Από τι θα σωθείς, από τις αρρώστιες που θα τις παίρνουν, όχι μόνο αυτές που θα έρχονται φυσιολογικά, αλλά και αυτές που θα τις παίρνουν με δόλο και με τρόπο όλοι αυτοί οι σατανιστές, μόνο και μόνο για να λιγοστέψουν τον πληθυσμό της γης. Εσύ τι θα κάνεις όλα αυτά, πώς θα αντέξεις και πώς θα αντέξει το παιδί σου. Εμείς έχουμε τις λύσεις. Έχουμε τις λύσεις. Ποιο είναι? Η αγάπη μας στον Θεό και η Θεία Κοινωνία. Το έχω πει πολλές φορές. Όσοι δεν θα κοινωνούν, όχι ότι δεν θα κοινωνούν γιατί απλώς θα πηγαίνω στην εκκλησία και θα λένε εντάξει εγώ θα κοινωνήσω τώρα και ό,τι θέλει να γίνει. Ενώ προηγουμένως δεν είχε τη φρονιμάδα να μετανιώσει για τα λάθη του, να εξομολογηθεί τα λάθη του, ας αυτούς η Θεία Κοινωνία μόνο κακό θα κάνει. Γιατί είναι φωτιά που θα τους κάψει. Όσοι όμως άνθρωποι αυτή τη στιγμή μετανιώσουν για τα λάθη τους, βγάλουν την τροπή τους και πούν τις αμαρτίες τους και κοινωνούν τακτικά, θα λειτουργεί η Θεία Κοινωνία σαν αντίδοτο σε όλα αυτά τα κακά. Θα ξέρετε ότι θα πρέπει να πεις νερό και το νερό είναι μολυσμένο. Τι θα κάνεις? Έχουμε τη λύση. Τον αγιασμό. Θα ρίχνουμε σε όλα, θα φτάσουμε στο σημείο αυτό που κάθε φορά μέσα στο σπίτι υπάρχει ένα μπουκάλι από τον αγιασμό που θα μας κάνει ο μπαμπά και κάθε φορά που θα πίνουμε νερό θα ρίχνουμε λίγο από τον αγιασμό μέσα. Και μέσα στο φαγητό που θα κάνει αγιασμό θα ρίχνετε. Θα τα δείτε αυτά τώρα ακόμα. Είναι λίγο πολύ λίγο νόηση, όχι πολύ νόηση. Πολύ ελαχιστό νόηση. Σε λίγο θα τα δείτε. Ξαφνικά θα κοιμηθούμε, θα ξυπνήσουμε και θα δούμε την έκρηξη τη μεγάλη και θα λέμε Θεέ μου τώρα πού είμαστε. Θα είμαστε στη δίνη των ανατροπών. Θα ανατραπούν ολόκληρες αυτοκρατορίες. Ολόκληρες αυτοκρατορίες θα αυτοκαταστρέφονται. Και πολιτικές και πολιτικοί. Και θα φεύγουν με θεμητά και θέμητα μέσα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο πάνω σε αυτό, αλλά αυτά θα γίνουν και πάρα πολύ σύντομα. Τι θα κάνεις εσύ με το παιδί σου? Εγώ ρωτώ, τι θα κάνεις εσύ με το παιδί σου? Αν από τώρα δεν το μάθεις να αγαπά τον Θεό του, να κουμπάς τον Θεό του, να εμπιστεύεται τον Θεό του, γιατί μόνο η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι εκείνη που θα μας σώσει. Θα ξέρετε κάτι. Τα σπίτια, λέει ο Θεός, που θα με αγαπήσουν, εγώ θα βάλω αγγέλους να τα προστατεύουν. Τα σπίτια εκείνα που βλέπω τις προσευχές σαν φωτιά να ανεβαίνουν στον ουρανό, σε μένα, σε αυτά τα σπίτια, εγώ θα στείλω αγγέλους να τα προστατεύουν. Θα δώσω εντολή στους αγγέλους μου να τα σημαδιάσουν. Θυμάστε κάποτε τι έγινε στην Αίγυπτο? Σημάδιασαν τα σπίτια των Εβραίων και όταν περνούσε πλέον ο άγγελος του θανάτου δεν άγγιζε τα πρωτότοκά του, μόνο όσα ήταν ασημάδιαστα. Το ίδιο θα ξαναγίνει. Όταν ο κόσμος ο ετωλός έλεγε ότι θα περπατά άνθρωπος μισή μέρα για να βρει έναν άνθρωπο, τι εννοούσε? Θα περπατάει μια μέρα, χίλιες δυο φτωχές υπάρχουν. Για το πόσο ερήμος είδε. Εσύ τι θα τρως? Εσύ πώς θα αντέχεις? Και τώρα τα παιδιά σας πού θα κουμπάνε? Γι' αυτό θλίβεται η καρδιά του Θεού. Όχι για τον γιο της χείρας της Ναή, αλλά για τα δικά μας τα παιδιά που βρίσκονται μακριά του, έξω από την αγκαλιά του. Και εσείς οι γονείς ρέχετε. Ξέρετε τι σημαίνει ρέχετε? Ροχαλίσετε. Δεν ζείτε την πραγματικότητα. Και μην μου λέτε ότι είσαστε χριστιανοί. Μην μου λέτε πλέον ψέματα, μην κοροϊδεύετε τον ίδιο σας τον Θεό. Όταν αυτό που λέτε δεν το ζείτε. Χριστιανός είναι εκείνος ο γονιός που μαζεύει τα παιδιά του στο τραπέζι, όχι μόνο για να φάνε το φαγητό, το επίγειο, αλλά και το πνευματικό φαγητό. Να διαβάσουν μαζί κάτι από την Κυριακή, κάτι από τον Θεό τους, σε εκείνον που θα καταλήξουν μια μέρα. Σε εκείνον θα πάνε. Και αλίμονο στο γονιό που δεν έχει ξεκινήσει. Σας τα λέω αυτά, γιατί δεν μιλώ μόνο σε εσάς. Μιλάω σε όλους τους γονείς όλου του κόσμου. Να συνέλθουμε πριν είναι αργά. Γιατί αυτό που έρχεται θα είναι πολύ σκληρό. Θα ήθελα πολλά να σας πω, αλλά υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι που δεν τα καταλαβαίνουν. Που νομίζουν ότι μονάχα φοβίζουμε τον κόσμο. Βέβαια, όταν θα έρθουν θα είναι αργά. Όμως σας το λέω απλά, αλλάξτε ζωή. Ας αλλάξουμε ζωή. Θα ήθελα να αφιερώσουμε τη Θεία Λειτουργία σε όλους τους γονείς. Πιστέψτε με, πιο πολύ θα ήθελα να αφιερώσω τις προσευχές μου στους γονείς, να τους φωτίσει ο Θεός να αλλάξουν ζωή. Γιατί αν δεν αλλάξουν ζωή οι γονείς, ούτε τα παιδιά θα αλλάξουν ζωή. Γι' αυτό, σε όλη τη διάρκεια της προσευχής, να παρακαλάτε τον Θεό να σας φωτίσει. Να αλλάξετε ζωή. Να αλλάξετε ζωή. Να αλλάξετε ζωή. Είναι πολύ αργά. Καθυστερήσατε πολύ. Να αλλάξετε ζωή. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Όταν θα ξεκινήσει, θα είναι ραγδαία εξέλιξη.
Δεν θα υπάρχει. Θα είναι πολύ σκληρή η ζωή. Και θα τη βλέπετε κάθε μέρα, θα βλέπετε όλο και κάτι. Όλο και κάτι θα δούτε. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Σας εύχομαι να γίνετε καλοί γονείς. Καλοί διδάσκατε στα παιδιά σας. Αλλά πρώτα πρέπει εσείς να αλλάξετε. Να αγαπήσετε τον Θεό. Να τον εμπιστευτείτε τον Θεό. Να τον υπακούτε τον Θεό. Για να μεταφέρετε όλα αυτά και στα δικά σας τα παιδιά. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.